Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε αισίως. Για μένα θα είναι η τελευταία εισήγησή μου και ομιλία στην Εξεταστική Επιτροπή, διότι την Δευτέρα θα λείπω με τους συναδέλφους στο Στρασβούργο. Θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά να με ενημερώσετε τι πρέπει να γίνει για την ψηφοφορία, αν θα αντικατασταθώ για να ενημερώσω έναν συνάδελφο να είναι για την ψηφοφορία. Γιατί δεν είμαστε και πολλοί και οι μισοί είναι έξω μας, είναι και επαρχίας. Οι άνθρωποι. Ναι. Οπότε να οργανωθούμε από σήμερα. Ήταν μια μεγάλη διαδικασία, πάρα πολλές συνεδριάσεις. Η γνώση που αποκτήθηκε από εμάς και τη μοιραστήκαμε μεταξύ μας, αλλά νομίζω και με το κοινό το οποίο παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον, οι πολίτες εννοώ, της Διαδικασίας Επιτροπής, όλο αυτό το υλικό ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Για πρώτη φορά είδαμε όλους τους ανθρώπους να έρχονται ως μάρτυρες, διευθύνοντες σύμβουλοι τραπεζών, πρόεδροι εταιριών, στελέχη καναλιών, ιδιοκτήτες μέσω μαζικής ενημέρωσης εφημερίδων. Να τους απαριθμίσω, να μην ξεχάσω κανένα για παρεξηγηθεί, από τον κύριο Αναστασιά, τον κύριο Κουρτάκη, τον κύριο Κοντομινά, τον κύριο Βαρτινογιάννη τον ίδιο, τον κύριο Ψυχάρη τον μπαμπά, τον κύριο Ψυχάρη τον ιό, τον κύριο Αλαφούζο και τους δύο τα αδέρφια. Είδαμε τον κύριο Λιαρέλη, δεν μπόρεσε ο κύριος Κυριακού. Είδαμε όλους τους διευθύνοντες τράπεζες. Τον κύριο Τσίγκα, βέβαια στο Μέγκα, γιατί ήταν και, αν θέλετε, και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνάς μας για το Μέγκα και η μετοχική σύνθεση και όλα αυτά που γίνανε για το κλείσιμο. Μετά ήρθαν όλοι οι τραπεζίτες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, σύν τον κύριο Αντωνόπουλο της Τράπεζας Αττικής. Ήρθαν όλοι οι διοικητές της Αγροτικής Τραπέζης, η οποία ήταν η βασική τράπεζα δανειοδοτήσεως των κομμάτων. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, στα πρόσωπα. Όλα τα πρόσωπα είχαν την ευκαιρία με ευγενικό τρόπο, και θα το πω ότι ήταν εξαιρετική η δουλειά που κάναμε στην Επιτροπή και το επίπεδο. Εκτός εξαίρεσης Χρυσής Αυγής, αλλά δεν το βάζω τώρα γιατί γνωρίζουμε πώς φέρεται, αλλά δεν μπαίνω στο να το κριτικάρω στη συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε ένας πολιτισμός, υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρές ερωτήσεις, υπήρχαν τεκμηριωμένες ερωτήσεις και το σημαντικότερο, νομίζω, σε μια ακρόαση, σε μια συζήτηση τέτοιου είδους, είναι το τι ρωτάς, όχι το τι απαντάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτός που ρωτά να είναι διαβασμένος, να ρωτά σωστές ερωτήσεις, τεκμηριωμένες, να έχει μέσα του δεύτερη, τρίτη υποερώτηση για να κάνει, πώς λέμε, και το follow-up σε οτιδήποτε τυχόν απαντήσει ο μάρτυρας, γιατί δεν ξέρουμε και τις απαντήσεις των μαρτύρων. Και γι' αυτό βγήκανε και όλα αυτά τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι οριζόντια όλα τα κόμματα, εκτός πάλι της Χρυσής Αυγής, συμφωνούμε ότι αυτό που περιγράψαμε ως πλειοψηφία στις 420 σελίδες, πώς θα βγουν στο τέλος, είναι κάτι παραδεκτά καλό, τεκμηριωμένο και δεν λείπει κάτι μέσα από αυτό το πόρισμα. Άσχετα από τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει ο καθένας και την κρίση ή τις τυχόν κατηγορίες εντός ή εκτός εισαγωγικών που μπορεί να προσάψει σε διάφορα πρόσωπα σε σχέση με το τι καταθέτουν. Η πρώτη εμφάνιση ανθρώπων όπως ο κ. Ψυχάρης, και θα το πω για τον άνθρωπο, διότι προσωπικά είχα πρόβλημα, θα το θυμίσω. Ζήτησα μέχρι και χαρτί δημόσιου νοσοκομείου. Προσέβαλε την επιτροπή για μένα. Δεν μπορεί να λέει τη μία μέρα εγγράφω στον πρόεδρο με το Σοκράτη, με παίρνει το βράδυ, μου λέει δεν θα έρθει Δημήτρη και εγώ σαν αντιπρόεδρο να κάνουμε, λέω, να πάρουμε ένα χαρτί να μην έρθει ο άνθρωπο. Δεν τον ταλαιπωρήσουμε. Δεν ήρθαμε να βασανίσουμε άνθρωπο. Και συμφωνήσαμε να μην έρθει. Και μέσα σε 5 ώρες θέλει χαρτί, θα έρθω. Για να μα πει ότι είναι ζωντανό, όχι επειδή κάποια site φάνηκε τι. Το πρόβλημα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι στο να συνεχίσουν να αποδεικνύουν το εγώ του. Αυτό φάνηκε και φάνηκε και η αδυναμία πολλών ανθρώπων στο διοικείν. Εδώ δεν θα φωτιθώ τις λέξεις μου. Φάνηκε η ελλιπής γνώση διοίκησης των επιχειρήσεών τους. Να πιάσουμε τώρα από τον Κουρί, να πιάσουμε από τον Ιώ Ψυχάρη. Ήταν ελλιπής η ικανότητα διοίκησης. Δεν γνωρίζανε βασικά πράγματα και δεν λέω για έναν υπάλληλο πολιτή της εταιρείας. Λέω για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον μεγαλομέτοχο, που είναι καθήλυνα αρμόδιος να γνωρίζει τι γίνεται στο μαγαζί του. Αρνητικά ίδια κεφάλαια, διάβαζα τους ισολογισμούς, δεν ξέραν, ρε παιδί μου, πώς δανείζεσαι με μείον 5, μείον 70, μείον 90. Πώς γίνεται για κανένας άλλος, λέει, και με παρενοχλεί στο μάρτυρα. Η ερώτησή μου, πώς δανείζεσαι με μείον 90 αρνητικά κεφάλαια, ήταν παρενόχληση μάρτυρα. Δεν είναι έτσι όμως. Και εδώ πέρα, επειδή έπρεπε στο τέλος να βγει και ένα συμπέρασμα, όχι αν θα το καταγράψουμε εμείς το πόρισμα. Τα συμπεράσματα νομίζω έχουν βγει από τον ελληνικό λαό. Από αυτό που καλόπιστα και ουδέτερα, χωρίς γυαλιά, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, ροζ, έβλεπε την εξεταστική, όπως λέω, έκρινε τις ερωτήσεις από όποιον γίνονταν
και τις απαντήσεις όποιου τις έδινε. Και να μην ξεχνάμε εδώ ότι ο ίδιος μάρτυρας άκουσε τις ίδιες ερωτήσεις, πιθανόν με άλλο τρόπο, από πολλούς μάρτυρες. Επίσης πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα είχε τον χρόνο να διορθώσει και την απάντησή του στην παρακάτω ερώτηση που ήταν ίδια. Προσέξτε, δεν τη διόρθωνε. Από θέμα εγωισμού. Το λάθος το ξεκινούσε λάθος, το τελείωνε λάθος. Ο αέρας ξεκίνησε αέρας, εγγύηση, τελείωσε με αέρα. Δεν διορθώθηκε σε μένα, στο Σωκράτη. Δεν διορθώθηκε στη δεύτερη τρίτη. Δηλαδή εκείνη την ώρα το μυαλό κάποιου ανθρώπου γυρίζει και λέει, παιδιά, μήπως να τον παλώσω, να πω κάτι άλλο, μήπως να τα κάτι. Όμως φαίνεται ότι. Και δεν υπήρχε δόλος, και πρέπει να το πούμε, να καταγραφεί στα πρακτικά, τουλάχιστον από εμένα, να είναι ξεκάθαρο από εμάς στο τι θα ρωτήσουμε, ούτε προετοιμασία. Βγαίναν οι ερωτήσεις από τα συμφραζόμενα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Πολλές ερωτήσεις από αυτές που είχαμε ετοιμάσει βγήκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πολύ περισσότερες παρά από αυτές που είχαμε ετοιμάσει. Γιατί? Διότι ήταν μια δυναμική διαδικασία. Ευθύνες. Νομικός δεν είμαι. Έχουμε διαβάσει αρκετά νομικά στη δουλειά μας λόγω ανάγκης. Σε ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες σχετικές του εξωτερικού, πώς τη διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, το τραπεζικό δίκαιο, το οποίο το γνωρίζω βέβαια, γιατί ήταν και η δουλειά μου, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα απιστίας. Εγώ δεν τη φοβάμαι τη λέξη. Απιστία φαίνεται ότι υπάρχει κατά την εξάσκηση του καθήκοντος. Θέλετε να το πάρετε από τη μεριά του δανειολήπτη, θέλετε να το δούμε από τη δουλειά του δανειοδοτούντα, είτε αυτό είναι η τράπεζα, είτε άλλο οργανισμό. Υπάρχει και ένας άλλος οργανισμός, τον κύριο Μπόμπολα, μια εταιρεία από τον Παναμά που τον δάνεισε και εκεί υπήρχε μια τρύπα. Το έχουμε καταγράψει και αυτό. Συγγνώμη. Η απιστία αφορά πάντα τη δανείστρια. Ο άλλος είναι ηθικός αυτούργος στην απιστία. Είναι ηθικός. Δεν τα γνωρίζω. Μπορεί να το κάνω. Είστε δίκιο, κύριο Λάβα, σαν ειδικότερος από εμένα. Αν, ας πούμε, ένα δάνειο το παίρνω για να αγοράσω στην εταιρεία μου μπουκάλια και αντί για να αγοράσω μπουκάλια, πάω και χτίζω σπίτι. Μου είπε κάποιος που δεν το γνωρίζω, μπορεί να περάσει και σαν υπεξαίρεση. Δεν το ξέρω τι λέει ο ποινικός κώδικας. Ειλικρινά δεν ξέρω τον ελληνικό ποινικό κώδικα, αλλά το ρώτησα δύο φορές για ένα δάνειο που για άλλον λόγο εκταμιεύθηκε και έγινε άλλη του χρήση, άλλο αφημί, και αυτό είναι για μένα παντελώς παράνομο να συμβαίνει. Δεν μπορείς να σου εκταμιεύσει ένα δάνειο και να το κάνεις χρήση σε διαφορετικό αντικείμενο. Άρα ευθύνες φαίνεται υπάρχουν, περιγράφονται. Πάμε στις ευθύνες των πολιτικών. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ειδικά σε κάποια κομμάτια, πολιτικές ευθύνες μιλάω. Δεν μιλάω για ποινικές ή άλλες ευθύνες πολιτικών κομμάτων. Αυτά ελέγχονται ειδικά στο ΠΑΣΟΚ και έχουν ασκηθεί και διώξεις και εισαγγελικές έρευνες. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, διότι, και θα πω ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, όταν ο κύριος Σαμαράς πιθανόν σωστά μείωσε, όπως είπε και ο Μάκης πριν, ο Σαμαράς μείωσε την επιχορήγηση. Ωραία. Παίρνεις μια μονομερή απόφαση και μειώνεις τις επιχορηγήσεις για όλους. Εσύ την ώρα που σου τρέχουν τα δάνεια, τι πρόβλεψη κάνεις για να πληρώσεις τα δικά σου με μειωμένη επιχορήγηση, εφόσον τη μειώνεις ο ίδιος? Δηλαδή, αυτό είναι αν είχε μια εταιρεία ο κύριος Καμένος, εγώ ο Δημήτρης, και έλεγα: χρωστάω 50 εκατομμύρια και είναι να παίρνω επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ, από τον κύριο Χαρίτση, τα 25. Αλλά μου κάνω μια επιστολή, θέλω 5 από τα 25, έτσι γουστάρω. Θα μου λείπαν από την επένδυσή μου άλλα 20. Έπρεπε να προβλέψω το πώς θα βγάλω τα 20 που μου λείπουν πλέον στην επένδυση που έτρεχε, εφόσον εγώ αποφασίζω μόνος μου να μειώσω ένα μεγάλο κομμάτι του εσόδου μου, το οποίο μου καλύπτει το δανεισμό και τα λειτουργικά μου για να λειτουργώ. Καταλάβατε, ένα κόμμα, όπως και μια επιχείρηση, χρειάζεται και έξοδα και έσοδα για να λειτουργεί καθημερινά. Εκεί φαίνεται, όπως το είπα και όχι τώρα πλέον για την Δημοκρατία και για τα κόμματα γενικότερα, ειδικά τα δύο μεγάλα, ότι ο δανεισμός γινόταν για να καλύψει λειτουργικά έξοδα. Δεν έχουμε τη σαφή τεκμηρίωση τύπου ένα πρακτικό αιτιολόγηση της ανάγκης του δανεισμού, που είναι σημαντικό, όπως κάνουν όλες οι υγιείς, όλες οι επιχειρήσεις. Θέλω ένα δάνειο για να πληρώσω παλιό μου δάνειο που λύγει. Θέλω ένα δάνειο για να κάνω μια επένδυση. Θέλω ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. Θέλω ένα δάνειο για να βγάλω διεκδικητικές ή να βρω μετρητά για να κάνω κάποια δραστηριότητα. Το κόμμα γιατί έπαιρνε δάνειο? Γιατί έπαιρνε δάνειο 20, 30, 40 εκατομμύρια το χρόνο μαζί με άλλα 20, 30, 40 εκατομμύρια έσοδα από κουπόνια, ακίνητα, τόκους, εισφορές βουλευτών, ευρωβουλευτών, έκτακτα, εκτακτικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις για επιμορφωτικούς λόγους, τους οποίους τους εκχωρούσαν για δεκαετίες, τους επιμορφωτικούς λόγους στο ΠΑΣΟΚ, κυρίου Σπυρόπουλου, 6-7 χρόνια μπροστά, προεισέπραταν και βάζαν εγγύηση τις επιμορφωτικές επιχορηγήσεις για να καλύψουν τα δάνεια. Δεν ήταν λογικό όλο αυτό που γινόταν. Και πού καταλήγω εγώ προσωπικά? Ότι γινόταν σχετικά ελαφρά την καρδία, διότι κανένας δεν του ζητούσε τα λεφτά. Διότι αν ήταν ένα μαγαζί το οποίο θα είχε πιθανόν ποινικές ευθύνες στο Διοικητικό Συμβούλιο, σαν Διευθύνων Σύμβουλο, αστικές και ποινικές,
ένα ΙΚΑ να σου λείψει, πας φυλακή, έρχεται μέσα επιθεώρηση και σε κλείνει. Ένα μήνα πληρώσει ΙΚΑ σαν διευθύνων σύμβουλο σε μια ανώνυμη. Πόσο μάλλον να είσαι και εκτελεστικό πρόεδρο, εκτελεστικό μέλο. Εκεί υπάρχει μια ευθύνη, το ελέγχει. Πάμε τώρα σε αυτού που ήταν διευθύνοντε σύμβουλοι. Αυτοί που ήταν διευθύνοντε σύμβουλοι σε εταιρείε που δεν ήταν κόμματα μέσα μαζική ενημέρωση, πάλι δανείζονταν με τρόπο ο οποίο δεν ήταν ο ίδιο ακριβώ με τα ίδια κριτήρια που δανείζονταν όλοι οι υπόλοιποι, είτε ανταγωνιστέ του, είτε η υπόλοιπη αγορά. Άσχετο με το, ποια αγορά ήταν ο καθένας. Ένας μπορεί να πουλούσε αυτοκίνητα, πορτοφόλια ή έπιπλα, ο άλλος πουλούσε νέα, πουλούσε τηλεθέαση, πουλούσε τηλεόραση, όμως η όρη ήταν διαφορετική. Εδώ βέβαια φαίνεται, δεν αποδείχθηκε με την έννοια η τριγωνική σχέση, γιατί δεν μπορεί να αποδειχτεί εύκολα, γιατί αν είχε αποδειχτεί θα ήμασταν εμείς οι πρώτοι στον κόσμο που θα την αποδεικνύαμε και εύκολα μέσα από καταθέσεις. Υπήρχαν καταθέσεις, και εδώ κάνω μια υποσημείωση, όταν ένας καταθέτης. Ένας μάρτυρας καταθέτει και κατηγορεί πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφους, ανταγωνιστές του, τραπεζίτες ή πρώην τραπεζίτες, τότε ότι ήταν ένα τρίγωνο διαπλοκής, γνώριζαν και περιέφεραν επιταγίες δισεκατομμύρια δραχμές από αίθουσα σε αίθουσα για να ανταλλαγούν κανάλια μετοχές. Όλα αυτά, όπως είπα και πολλές φορές, έπρεπε να έχει ασχοληθεί ένας εισαγγελέας. Αυτός ο μικρός αστερίσκος που βάζω είναι ότι αυτό το πόρισμα που θα βγει πρώτο αθώο την Δευτέρα το βράδυ και θα είναι και δημόσιο έγγραφο πλέον, θα πάρει και την επίσημα και τη σφραγίδα όλων μας και θα παραδοθεί και στον πρόεδρο της Βουλής. Θέλει ένα δημόσιο έγγραφο. Αυτό το δημόσιο έγγραφο και αυτή είναι η αξία, νομίζω, της δουλειάς που κάναμε όλοι εδώ και δεν βγάζω κανέναν από μέσα εκτός από τη Χρυσή Αυγή. Αυτούς τους βγάζουμε εκτός. Η δουλειά δεν έγινε. Έγινε μόνο για λόγους εντυπώσεως, μονταζιέρα, 30.000 το βράδυ βγήκε στο YouTube. Γιατί παρακολουθούσα τι γινόταν, είχε πολύ πλάκα η μονταζιέρα. Αλλά από εκεί και πέρα. Η δουλειά αυτή, νομίζω, χωρίς να πούμε εμείς κάτι στο πόρισμα, θα υπάρξουν πάρα πολλοί σοφοί εισαγγελείς, οι οποίοι θα διαβάσουν σελίδα-σελίδα και εμπιστεύομαι ειλικρινά πάρα πολύ την ελληνική δικαιοσύνη. Εμπιστεύομαι 100% ελληνική δικαιοσύνη. Οι Έλληνες εισαγγελείς είναι εγγράμματι, εννοείται, γνωρίζουν σε βάθος πάρα πολλά ζητήματα και θα μπορέσουν να αναγνώσουν σε εισαγωγικά το τι λέμε, τι γράφουμε, πώς γράφουμε και γιατί γράψαμε έτσι αυτό το πόρισμα. Διότι πέρα από την περιγραφή υπάρχει και το διατάφτα και τα συμπεράσματα, γιατί εκεί στο συμπέρασμα κάποια στιγμή κάποιος εισαγγελέας θα ασχοληθεί και θα πει: «Ελάτε εδώ να δούμε, κύριε, γιατί έγινε αυτό. Ελάτε εδώ εσείς, κύριε, γιατί έγινε αυτό». Και δεν θέλω να προτρέχουν τα κόμματα όλης της αντιπολίτευσης για το αν ξεκίνησε η επιτροπή αυτή με έναν σκοπό, ο ίδιος σκοπός παρέμεινε. Η τεκμηρίωση υπάρχει και ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα πούν και οι εισαγγελείς όταν το πόρισμα είναι το τελικό και κατατεθεί και ψηφιστεί από τη Βουλή. Διότι τώρα κάνουμε συζήτηση πάλι για την τηλεόραση για ένα 10-20 λεπτό καθένας μας. Θα τελειώσουμε. Από τη Δευτέρα δεν θα ξαναυπάρχει επιτροπή το βράδυ. Από εκεί και πέρα το κείμενο πάει στη Βουλή. Το ψηφίζουμε ή δεν το ψηφίζουμε. Το ψηφίζει η πλειοψηφία προφανώς. Και αυτό το έγγραφο θα είναι στα γραφεία του κάθε εισαγγελέα και νομίζω θα βγει πάρα πολύ ψωμί. Δεν θέλω να μπω σε συγκεκριμένα κομμάτια, διότι θα τα πούμε κάποια στιγμή και στην Ολομέλεια, να μην σας κουράσω γιατί είναι και αργά. Κατανοώ ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εκεί θα πω δύο ακόμα λέξεις, έχουν έναν αέναο αγώνα, μάχη, αντιπαλότητα με την κάθε κυβέρνηση. Είναι έτσι είναι η ζωή. Τα μέσα θα κάνουν τη δουλειά τους, θα μας ελέγχουν είτε είμαστε στην κυβέρνηση είτε είμαστε πολιτικοί σαν φυσικά πρόσωπα, ενώ αμεμονωμένα σαν πολιτικοί, και αυτή είναι η δουλειά τους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε όλους και η σχέση του μέσου με την διακυβέρνηση ήταν σαφής σε όλα τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν μπορώ να μην το πω ότι χτιζόταν η Ελλάδα με τον Αντρέα που μας υπερχρέωσε και ήταν οι 10 εταιρείες του Άκτορα και οι λοιπές πρώτη φάτσα κάρτα στο έθνος κάθε μέρα, η διαφημίση τζάμπα, η μαύρη διαφήμιση, έκανα έργο τούνελ εδώ, δρόμο εκεί, εδώ καπαραπέρα. Το πρώτο νέο στο Μέγκα ήταν ο Άκτορας. Εγώ ήμουνα. Η Coca-Cola ήταν και συγγνώμη, η Vodafone, να τα πω όλα. Ποιος ήταν? Μα το πρώτο νέο ήταν που έκανε το έργο Άκτορας. Δεν λέω ότι είναι κακή δουλειά ο Άκτορας. Μια χαρά έκτισε τους δρόμους και καλά έκανε και έδωσε δουλειά σε 20.000 ανθρώπους, 50. Δεν πάβει όμως να ήταν ένας μεγαλομέτοχος, ο οποίος είχε και μέσο ενημέρωσης, έντυπο, ήταν και μέσο ενημέρωσης τεράστιας τηλεθέασης και επιρροής στο Μέγκα. Και σαφώς το Πασόκ με το Μέγκα είχε σχέση. Όπως είχε και ο Δόλ με το Σιμίτι. Εάν δεν μπούμε κάποια πράγματα τουλάχιστον εμείς, τώρα θα βγαίνουμε και στο καφενείο που βγαίνουμε εμείς και συνεχίζουμε να βγαίνουμε, μας λένε: «Για δεν είπες για το Σιμίτι και το Δόλ, που τόσα χρόνια ήταν το λιβανιστήρι».
και το Βήμα και το άλλο. Καλά έκανε. Αλλά μην κατηγορούν εμάς σήμερα. Εμείς τι έχουμε? Εμείς προσπαθούμε να βγούμε σε ένα κανάλι και δεν μας παίρνει κανένα τηλέφωνο. Ειλικρινά, μην πει κανένας ότι βγαίνετε σε κανάλια. Δεν βγαίνουμε σε κανάλια. Υπάρχουν 30-40 εμφανίσεις αντιπολίτευσης, μία-δύο, η Κεντρό, η ΑΝΕΛ. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβερνητικό κόμμα λογικά έχει λίγο μεγαλύτερη προσέλευση στα μέσα, ειδικά στην τηλεόραση, αλλά δεν υπάρχει αυτό που νομίζουν και δεν υπάρχει καμία διαπλοκή. Η διαπλοκή υπήρχε διότι το σύστημα στήριζε όλες τις συμβάσεις και όχι μόνο των τεχνικών ενέργων και άλλες, εκτυπωτικά, μεταφορές, ταξίδια, ό,τι κινήτο, ήταν ένα σύστημα business αφημί γύρω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πολιτική εξουσία, η οποία είχε ένα όνομα και το όνομα αυτό ήταν ΠΑΣΟΚ. Period. Όποιος δεν το καταλαβαίνει και δεν θέλει να το πει και φοβάται, ας μην το λέει. Και κλείνω πάλι με τον ΠΑΣΟΚ. Μην μου πείτε ότι έχω εμπάθεια, αλλά δυστυχώς έχω γράψει και πολλά άρθρα τεκμηριωμένα απόλυτα για την καταστροφή της Ελλάδας από το συγκεκριμένο κόμμα. Γύρισε τώρα ο κύριος Παπανδρέου ΓΑΠ από το Κηδισό και πάω στην αγωγή της Πειραιός. Έχει στείλει η Χριστιανή η Πειραιός μια αγωγή σε ένα κόμμα, σε ένα αφημί που λεγόταν ΠΑΣΟΚ. Που είναι ο κύριος Σαλαγιάννης, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει και άλλους ανθρώπους μέσα και αν ο Σαλαγιάννης είναι τώρα στην ισοδοσία του αφημί ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Πάλι τα λέω, έχει φύγει ο Ανδρέας. Θα ήθελα να είναι όμως εδώ, να μην νομίζω ότι μιλάω μόνος, να υπάρχει ένας αντίλογος. Αυτά τα 190 εκατομμύρια που ψάχνει Πειραιός, 108-164 θέλετε, συν πλήν τους τόκους, ποιος θα τα πληρώσει? Δηλαδή, ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος εκλήθη, και έχουμε βάλει και τη σύμβαση μέσα ανάθεση του ελέγχου, εκλήθη από τον κύριο Βενιζέλο, ελέγχθηκε η διακυβέρνησή του, βρέθηκε ελιποβαρής, να το πω ευγενικά, με τεράστιες τρύπες, χωρίς παραστατικά, μαύρα στα ταμεία, τα πάντα όλα και γυμναστήρια σε πίσω και ένα χάος ο κύριος Παπανδρέου. Τον ξαναφέρνουμε τον κύριο Παπανδρέου στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τι, τον ξαναβαφτίζουμε η Αγνή Παρθένα που ήρθε? Εδώ είναι 160 εκατομμύρια σύντροφοι, σύντροφε Νότι, 160 εκατομμύρια κάποιος θα τα πληρώσει. Δεν λέω να τα πληρώσει όλα. Ας πάει κάποιος να τα ρυθμίσει, να πει να σας κουρέψω 80% και πληρώστε μέσα 300 χρόνια. Αν δεν σε επέλεξε κάτι άλλο αντί για σύντροφε. Ναι. Πρέπει να δείξει το σύστημα. Ναι, δεν το χάνει το νόημα. Πρέπει το σύστημα, και είναι μια ευκαιρία η δικιά μας Εξεταστική Επιτροπή να δείξει, όχι ότι θα τιμωρήσει κάποιον, αλλά δείχνει το λάθος, δεν το συγχωρεί και κάνει πρόταση στο να διορθωθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει μια τράπεζα που την έχω ανακεφαλοποιήσει εγώ και όλοι μαζί εμείς σύντροφοι και οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Βάλαμε λεφτά μας για να είναι η τράπεζα ή Πειραιός με 27% του χουσού μετοχή, να μου χαρίσει τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ. Επειδή το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει στο τέλος 3 αφημί ή 4, μέχρι να γίνουν εκλογές δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και τέλος κλείνω. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και όποιος χρωστάει από το πολιτικό σύστημα να πάει να ρυθμίσει τα δάνειά του. Να δείξει ότι όταν σου στέλνει ένα εξώδικο κάποιος και εσύ δεν το απαντάς, τον αγνοείς, εσύ δεν είσαι κάτι άλλο από τη μάνα μου, τον πατέρα μου, το θείο μου, τον κουλουρτζή στη γειτονιά, τον περιπτερά ή τον οποιοδήποτε εργοστασιάρχη, βιομήχανο, ο οποίος αν πάρει ένα εξώδικο από την τράπεζα καταγγελίας δανείου, ψάχνει δικηγόρο γιατί δεν ξέρει αν θα πάει το βράδυ σπίτι του ή αν θα πάει στο αυτόφορο. Λοιπόν, ένας δεν μπορεί να ζει με το αυτόφορο και τι θα πει στα παιδιά του, θα τον ψάχνουν το βράδυ να πάει για ύπνο και ο μπαμπάς θα είναι στη φυλακή στο αυτόφορο, και ο άλλος να του στέλνει εξώδικο μια τράπεζα και να μην το παραλαμβάνει, να κάνει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Πρέπει να λύσουμε το θέμα για την πολιτικό σύστημα, για τα παιδιά μας, και να δείξει αυτή η επιτροπή ότι έφερε και μια αλλαγή και μια ρήξη. Να αλλάξει τις διαδικασίες, να ρυθμιστούν τα δάνεια. Θα στηρίξουμε, νομίζω, όλοι το να ρυθμιστούν τα δάνεια από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, θα πει όχι. Να ρυθμιστούν όμως. Να ασχοληθεί κάποιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω ότι και τη Δευτέρα που θα πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Και θα έχω και αντικαταστάτη για την ψηφοφορία και ό,τι χρειαστεί. Με συγχωρείτε.